Πάω στα Χανιά και στην κυρία Σοφία Λογαρίδου, η οποία είναι η προϊσταμένη του Γραφείου Ενημέρωσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Καλημέρα σας, πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα από τα Ηλιόλου στα Χανιά. Α, Ηλιόλου στο και το Ηράκλειο. Οπότε σήμερα δεν ζηλεύουμε και δεν ζηλεύετε, κυρία Λογαρίδου. Νομίζω. Πριν από λίγες ημέρες βγήκε η σχετική ανακοίνωση. Εκείνη η ανακοίνωση η οποία λέει ότι, ξέρετε, λαμβάνονται και μέτρα, θα ληφθούν μέτρα κατά τη διάρκεια των γιορτών, να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί. Τώρα, τροχαία, απάτες, κλεψιές ή οτιδήποτε άλλο, πάντα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Νομίζω συνολικά μας δίνεται το δικό σας το στίγμα, το δικό σας το πλαίσιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα τροχαία, εκδηλώσεις από τους διοικητές της τροχέας σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Οι νεκροί δυστυχώς αυξάνονται καθημερινά. Μέχρι σήμερα από την αρχή του χρόνου για τους δρόμους της Κρήτης 38, ένας νέος νεκρός στο Ήλιον Αττικής σήμερα τα ξημερώματα, ένας 27χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας η οποία συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Πραγματικά δεν ξέρω πια αν λέγεται παράνοια, μάστιγα, μάλλον παράνοια λέγεται αυτό το φλερτ, όπως λέει και ο φίλος μου ο ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής ο Γιάννης Ανιφαντάκης, ότι αυτό το φλερτ με το θάνατο, κοίταξε πού μας οδηγεί. Δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι γεγονότα που συμβαίνουν και είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τον ιδιαίτερο τόπο μας που είναι η Κρήτη. Και είναι πολύ τραγικό να αναλογιστεί κάποιος ότι σε ελάχιστο χρόνο ανατρέπονται καθημερινότητες και ζωές πολλών χρόνων. Έτσι λοιπόν και αυτές τις ημέρες τις γιορτινές που οι μετακινήσεις των ανθρώπων θα αυξηθούν, που η χαλάρωση γενικότερα στη ζωή συντελεί στο να έχουμε περισσότερη ευαλωτότητα. Οι υπηρεσίες της Κρήτης θα είναι, οι αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης θα είναι στις επάλξεις. Οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν μέσα στο καθήκον τους να διευκολύνουν, να ενημερώσουν και να συνδράμουν και τους κατοίκους και τις επισκέπτες του νησιού μας. Προτεραιότητά μας η οδική ασφάλεια και φυσικά και εκτός από αυτό και η απρόσκοπτη και χωρίς δυσκολίες μετακίνηση, καθώς πλέον και μέσα στο αστικό περιβάλλον έχουν αυξημένες μετακινήσεις λόγω του εορταστικού ωραρίου, των καταστημάτων, της ανάγκης για διασκέδαση. Οι παρουσίες λοιπόν των αστυνομικών υπηρεσιών της τροχέας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης θα είναι αυξημένη σε όλο το δικό δίκτυο, και στο περιφερειακό και στο κεντρικό και, και μέσα στον αστικό ιστό, περιπολίες, προληπτική έλεγχη και βεβαίως επικίνδυνων παραβάσεων. Πολλές φορές μιλάμε για αυτές τις επικίνδυνες παραβάσεις που ίσως κάθε εβδομάδα παίρνουμε αυτό το δελτίο σας και πραγματικά βλέπεις ότι κάθε εβδομάδα εμείς εκεί στο ίδιο αμετανόητοι. Είναι αυτό που λέμε, ότι πολλοί νομίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Ακόμα και να μην συμβεί σε εμάς, πιθανώς αυτό κάποιος από την απέναντι πλευρά, κάποιος άλλος να εμπλακεί μαζί μας, που ναι, όντως πηγαίνουμε σωστά στο δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν φωνάζουμε ως προς την προστασία, γιατί δεν ξέρουμε το λάθος ποιος θα το κάνει. Ζώνη, κράνος, το κράνος με προδιαγραφές, το κράνος δεμένο στο κεφάλι μας και όχι απλά να το φοράμε. Όλοι οι επιβάτες ζώνη και ο οδηγός και οι επιβάτες του μπροστά καθίσματος και των πίσω καθισμάτων, τα παιδιά στις θέσεις, τις ειδικές για το βάρος και την ηλικία τους. Όλα αυτά είναι δώρα ασφαλείας που πρέπει να τα κάνουμε στον εαυτό μας και σε όσους μεταφέρουμε, καθώς όπως είπα σχετίζονται με τη σοβαρότητα των τραυματισμών και όχι μόνο σε μια περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και για κάποιο λόγο ενός ευνηδίου φρεναρίσματος. Κάτι συνέβη στον δρόμο και οφείλουμε να επιβραδύνουμε ακαριαία την ταχύτητά μας. Αυτό μπορεί να μας τραυματίσει. Το αλκοόλ, που τα συνεργεία των υπηρεσιών τροχέας θα είναι και την ημέρα και το βράδυ. Το αλκοόλ, η κόπωση και η πνηλία είναι συνθήκες που επιβραδύνουν τον χρόνο αντίδρασης και επηρεάζουν και την ικανότητα οδήγησης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε, να το εμπεδώσουμε. Όπως και η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Το
κινητό τηλέφωνο για αυτό το ένα λεπτό που θα δούμε το μήνυμα ή που θα κοιτάξουμε να δούμε ποιος μας κάλεσε, μπορεί να είναι οδυνηρό, να είναι επικίνδυνο, να έχει επικίνδυνα αποτελέσματα και για μας και για τους ανθρώπους που απλά είναι στο όχημά μας ή τους απέναντι, που απλά δεν έκαναν κάτι. Κινητό τηλέφωνο, καλό είναι να έχουμε το νου μας και όταν είμαστε πεζοί. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές πεζούς να μετακινούνται στο δρόμο και απλά να μην ελέγχουν, να μην προσέχουν το δρόμο αλλά το κινητό τους. Είναι και αυτό ένα άλλο κομμάτι. Γιατί και ο πεζός έχει τις δικές του υποχρεώσεις όταν κινείται στο δρόμο. Και να κουτουλάνε όπου βρούνε μπροστά τους. Έχω τύχει, έχω τύχει με πεζό ο οποίος έχει το κινητό του και τσακ πάνω στο δέντρο. Δεν έφταιγε το δέντρο που μπήκε στη μέση. Ναι, θα ήταν μάλλον δύσκολο να το πούμε ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Οπότε μπορεί να συμβεί και η εμπλοκή πεζού σε τροχαίο ατύχημα εξαιτίας αυτής της αλόγιστης και απρόσεκτης χρήσης του την ώρα που απλά κινείται. Θέλουμε να πούμε σε όλους ότι η οδήγηση είναι ένα προνόμιο. Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να το διαχειριζόμαστε και με πολιτισμό και με σεβασμό. Και να μην ξεχνάμε ότι και τα παιδιά μας βλέπουν το δικό μας παράδειγμα. Όσα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής και αν κάνουμε στα σχολεία, σε κάθε σχολείο της Κρήτης, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι ο ίδιος ο γονιός, που εκεί επιμένει να συμπεριφέρεται χωρίς υπευθυνότητα, χωρίς πολιτισμό, χωρίς ευγένεια. Φανταστείτε τις εικόνες που αποτυπώνονται σε ένα μικρό παιδί όταν το πρότυπό του, που είναι ο γονιός του, δεν δείχνει σεβασμό στον δρόμο, δεν δείχνει ούτε σεβασμό στην ελεύθερη προσβασιμότητα, ένα απλό παράδειγμα μέσα στον ναυτικό ιστό, όταν δεν δείχνει ευγένεια και οδική οριμότητα και υπευθυνότητα. Τα παιδιά μας είναι καταδικασμένα λοιπόν σε μία να αποτύχουν σε αυτό το περιβάλλον της κυκλοφοριακής υπευθυνότητας και συνείδησης. Εκτός όμως από τα τροχαία, όπως είπατε και πιο πριν, γενικά αυτό το διάστημα όπου είναι πνεύμα χαλάρωσης, εορτών, διακοπών, πέρα από εμάς υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να το εκμεταλλευτούν σε βάρος τους. Κάνω λόγο για τις κλοπές και τις διαρρήξεις σε οικίες. Επαναλαμβάνουμε ότι το ιδανικό θα είναι να έχουμε λάβει υποδομή, να έχουμε μιμήσει για μια υποδομή ασφαλείας. Κάμερες, πόρτες που λειτουργούν όσο να είναι αποτρεπτικότερα για τους επίδοξους διαρρήκτες, όχι όμως ότι δεν θα το επιχειρήσουν. Αλλά είναι ένα πρώτο εμπόδιο για αυτούς. Όμως σε κάθε μετακίνησή μας, σε κάθε αποχώρησή μας από το σπίτι, ακόμα και αν πηγαίνουμε στο μίνι μάρκετ απέναντι, αν είναι να επιστρέψουμε σε 3-5 λεπτά, ας έχουμε το σπίτι μας ασφαλισμένο, κλειδωμένες πόρτες και παράθυρα. Να θυμόμαστε ότι το γκαράζ και η αποθηκευτική χώρη είναι ένας στόχος, οπότε καλό είναι να έχουμε ρυμνήσει να υπάρχει φωτισμός. Αν μένουμε σε όροφο και υπάρχει προσβασιμότητα από μία πιθανή αναρρίχηση, να έχουμε φροντίσει να μην υπάρχουν να μην υπάρχουν στοιχεία που θα διευκολύνουν αυτή την αναρρίχηση. Και επαναλαμβάνουμε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας, καλό είναι να μην φυλάσσονται στο σπίτι και ακόμα καλύτερο να μην γνωστοποιούμε στο κοινωνικό και επαγγελματικό μας περίγυρο τα περιουσιακά στοιχεία που πιθανώς να φυλάσσουμε στο σπίτι μας. Και να μην εμπιστευόμαστε αγνώστους που χτυπούν την πόρτα και με οποιοδήποτε πρόσχημα, συγγνώμη, επιδιώκουν να μπουν σε αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές περιπτώσεις, έχουν καταγραφεί σε όλη την Ελλάδα, μιλάω συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου ιδιαίτερες ηλικιαμένα άτομα με τη μέθοδο της απόσπασης της προσοχής από κάποιον άλλο γίνεται κλοπή σε βάρος τους. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να εμπιστευτούμε κάποιον, ακόμη και αν μας πει ότι ήρθε κάποιος τεχνικός. Κανένας τεχνικός δεν έρχεται να τον φωνάξουμε, κανείς δημόσιος υπάλληλος δεν έρχεται στο σπίτι μας ούτε να ζητήσει και να μας διευκολύνει, ούτε να κάνει το οτιδήποτε. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Και λέμε, αν πάμε διακοπές, να μην το βγάλουμε ανακοίνωση σε όλα τα social media. Έχετε απόλυτα δίκιο. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Έστω και ένας να ακούσει, γιατί πάντα επιστρέφουμε προς τα πίσω και κάνουμε τα ίδια λάθη. Έστω και ένας να το ακούσει, να τα ακούσει όλα αυτά που είπατε και να τα κρατήσει, κέρδος είναι. Κυρία Λογαριδού,
Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε. Να περάσετε όμορφα εσείς, οι ακροατές σας, υγεία και χαρά. Καλημέρα σας. Αλκοόλ, κόπωση, αϊπνία, κινητό, υπερεκτίμηση ικανοτήτων είτε οδηγού είτε αυτοκινήτου, έλλειψη σεβασμού, δάσκαλος ο γονιός. Αλλά βάζουμε και δύο παραμέτρους μέσα, παραπάνω. Η οδήγηση είναι προνόμιο, όπως λέει η κυρία Λογαρίδου. Το φλερτ με τον κίνδυνο, όπως λέει ο Γιάννης Ανιφαντάκης. Το αλκοόλ και οι ουσίες, όπως λέει ο Αντώνης Οπουλάκης. Η επιθετική οδήγηση, όπως λέμε συχνά πυκνά, με τον Αλέξανδρο Τόμα Ημαράκη. Και οι τρεις είναι εδώ στο στοντιό του 984. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Αφήσατε... Χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά. Πάρτε το. Ξέρετε τι κάνουμε τώρα, κύριε Μεϊμαρακή. Καλημέρα, χρόνια πολλά και από εμάς. Αφήσατε τις δουλειές σας, ήρθατε εδώ για να κουβεντιάσουμε για άλλη μια φορά. Έστω και ένας να ακούσει, πραγματικά κέρδος θα είναι. Θα ξεκινήσω από σένα, δάσκαλε, λέγοντας το εξής, ρωτώντας το εξής. Γιατί η οδήγηση είναι προνόμιο, που λέει η κυρία Λογαρίδο? Αυτή είναι μια προσωπική άποψη που θα μπορούσα να ισχυριστώ και εγώ ότι είναι προνόμιο. Όχι, δεν θα λέγω ότι είναι προνόμιο. Είναι απλά για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Να ξεκινήσουμε να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο που θέλουμε, είτε για ευχαρίστηση, είτε για προσωπική ικανοποίηση. Δεν θα έλεγα ότι είναι προνόμιο, γιατί παλιότερα, όντως, στην Ελλάδα μας οδηγούσαν μόνο οι προνομίοι και αυτοί μπορούσαν να το κάνουν. Τώρα, οποιοδήποτε μπορεί να οδηγήσει, οποιοδήποτε μπορεί να μπει και να ενταχθεί σε αυτή την κοινωνία της κυκλοφορίας. Οπότε, λοιπόν, δεν θα έλεγα προνόμιο με την έννοια του προνομίου όπως είχαμε παλιότερα, αλλά ίσως είναι και μια ανάγκη, επιτακτική ανάγκη για την εποχή μας, που αν δεν έχω τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσω να κινηθώ, να εξυπηρετηθώ, σαφώς δημιουργείται γενικότερα πρόβλημα και σε μένα. Το προνόμιο και η ανάγκη, που δυστυχώς μέχρι σήμερα μας έχει δώσει στην Κρήτη 38 νεκρούς και νέους ανθρώπους. Επίσης, στο Ήλιο Νατικής, ένας νεκρός 27χρονος σήμερα το πρωί, σύγκρουση αυτοκινήτου μηχανής, με διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης, οδική ασφάλεια που παίζει, παραπέζει, παραπέει, δεν ξέρω πού ακριβώς πάει, ανάμεσα σε εξαγγελίες, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, χρήση διάφορων ουσιών, κατανάλωση αλκοόλ, όλα αυτά τα οποία πραγματικά επικίνδυνα μπαίνουν συνεχώς μέσα στη ζωή μας, χάνοντας το μέτρο και το μέτρημα, κύριε Μημαράκη. Δυστυχώς, και δεν είναι μόνο το μέτρο και το μέτρημα, χάνουμε και την ανθρώπινη ζωή, που είναι το βασικότερο που μπορεί να πει καθένας όλος. Και ακούμε αυτές τις μέρες οι ευχές που δίνουμε σε όλους μας είναι να έχεις την υγεία σου, να έχεις την υγεία σου, να έχεις την υγεία σου. Το έχουμε ακούσει και το ξανακούμε. Κάτι που δεν εκτιμούμε ιδιαίτερα, μόνο αν το χάσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της οδήγησης, έχουμε πει ότι είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Έχει να κάνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Ναι, μεν υποδομές, ναι, μεν όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, σίγουρα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα 80% ευθύνει το ανθρώπινος παράγοντας για ένα ατύχημα. Γιατί πολύ απλά κανείς από εμάς δεν πιστεύει ότι το ατύχημα θα συμβεί σε αυτόν. Θεωρούμε πάντα ότι θα συμβεί σε όλους τους άλλους. Λες και με ένα μαγικό τρόπο εξαιρούμαστε από όλο αυτό. Όχι, δεν εξαιρούμαστε. Οι τρεις λοιπόν στους τέσσερις, άρα ένα ποσοστό 75% καθ' όλη τη διάρκεια της οδηγικής τους καριέρας, θα εμπλακούν σε ένα ατύχημα. Άρα λοιπόν, φίλε μου καλέ, αγαπημένοι που μας ακούς τώρα, δεν εξαιρείσαι. Θα συμβεί και σε σένα. Δεν λέω ότι θα είναι θανατηφόρο σίγουρα, αλλά σίγουρα θα συμβεί. Και πού θα συμβεί? Σε μια απόσταση 30 χιλιόμετρων από την έδρα σου. Γιατί εκεί έχω την οικείωτα, γιατί εκεί νιώθω ότι το έχω, το γνωρίζω. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι. Και πολλές φορές συμπεριφερόμαστε στον δρόμο με τιμωρητικό χαρακτήρα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ειδικά μαζί σας που έχουμε συζητήσει. Τιμωρητικού χαρακτήρα συμπεριφορά. Δηλαδή, με προσπέρασε ένα αυτοκίνητο, εγώ αρχίζω και τρελαίνομαι εκείνη τη στιγμή και θέλω να ανταποδώσω αυτό το κακό που μου έκανε. Τι έκανε? Απλά να με προσπεράσει. Και προσπαθώ να μπω μπροστά του, να του κλείσω το δρόμο, να του δημιουργήσω γενικότερα ένα θέμα. Αυτές τις συμπεριφορές τις έχουμε δει και τις βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους μας. Άρα, ναι, μεν παιδεία, ναι, μεν σωστή συμπεριφορά. Ναι, μεν λίγο να ιεραρχήσω κάποια πράγματα που και εγώ νιώθω ότι μπορεί να συμβούν και σε μένα, δεν αποκλείω τον εαυτό μου και δεν είναι μόνο ότι έχει να κάνει με τη δική μου προσωπική ζωή, δεν είναι μόνο για μένα, είναι για αυτούς που έχω στόχημα και είναι για όλους τους υπόλοιπους που δεν φταίνε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια παράδεικτη συμπεριφορά βάζει σε κίνδυνο πολλούς ανθρώπους. Γιατί, κύριε Νεφαντάκη, το χάσαμε το μέτρο και το μέτρημα? Γιατί είμαστε σε αυτή τη διαδικασία που περιγράφει, καταγράφει ο κύριος Μεϊμαράκης?
Ναι, έχει ενδιαφέρον ότι βλέπει καθένας από τη σκοπιά του και προσδιορίζει το οδήγημα ή την οδήγηση με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ την προσδιορίζω ως μια δεξιότητα που μαθαίνουμε το αργότερο στα 18, και λέω το αργότερο γιατί αν πάμε στην Ήπεθρο θα βρούμε πολλά ανήλικα παιδιά που οδηγούν εν γνώση των γονέων τους οχήματα και μηχανήματα γενικότερα, και μετά αυτή η δεξιότητα γίνεται συμπεριφορά. Διότι έτσι έχουμε δει, έτσι έχουμε μάθει, έτσι βλέπουμε, και οδηγώντας μαθαίνουμε πώς να οδηγάμε ουσιαστικά. Οπότε εάν το περιβάλλον μας είναι ένα περιβάλλον χωρίς μέτρο και χωρίς λογική εντός εισαγωγικών, προσαρμοζόμαστε κι εμείς και οδηγάμε με έναν άλογο τρόπο. Όταν εγώ οδηγώ στο εξωτερικό με φίλους, μου λένε «Μα εσύ εδώ οδηγάς διαφορετικά από ό,τι οδηγάς στην Κρήτη». Και λέω «Είναι φυσιολογικό να οδηγώ διαφορετικά, διότι εδώ οι νόμοι και οι κανόνες είναι διαφορετικοί και εφαρμόζονται διαφορετικά». Γιατί έχουμε και εδώ νόμους και κανόνες, αλλά ίσως να μην εφαρμόζονται. Στην εφαρμογή, κολλά. Στην εφαρμογή. Γιατί νόμους έχουμε. Ναι. Βλέπουμε στο εξωτερικό, επειδή όπως είπε ο κύριος Μημαράκης, είναι θέμα συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο. Για να ελέγξουν την ανθρώπινη συμπεριφορά έχουν τη βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων που είναι πάμπολα. Φοβάσαι την κάμερα, φοβάσαι να μην μπει σε μία λάθος λωρίδα, φοβάσαι την ταχύτητα, φοβάσαι ένα σωρό πράγματα, τα οποία όμως δεν περιορίζουν, και εδώ είναι η παρεξήγηση, αλλά προστατεύουν το οδήγημα. Δηλαδή η Ιταλία που έχει βάλει το tutor στον εθνικό δρόμο και σου βγάζει το μέσο όρο ταχύτητας, πάνε όλοι με 130, σαν το τρένο. Διότι ξέρουν ότι αν πάνε παραπάνω θα τους έρθει ένα πρόστιμο. Και αυτό σε κάνει να νιώθεις ασφαλής στο δρόμο αυτό. Γιατί αν πηγαίνουν όλοι με την ίδια ταχύτητα, δεν υπάρχουν ανώμαλα προσπεράσματα, δεν υπάρχουν τα 150 παρά το ότι βλέπεις μεγάλα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Και η συμπεριφορά λοιπόν προσδιορίζεται με βάση αυτά που λέει ο νόμος. Υπάρχει όμως και έλεγχος. Αυτό λείπει σε εμάς παντελώς. Και θα πρέπει να συλλογιστούμε και για ποιο λόγο λείπει αυτό παντελώς εμάς και για ποιο λόγο η συμπεριφορά μας έχει μείνει τελείως ανεξέλεγκτη. Γιατί πιστεύουμε ότι εμείς τα γνωρίζουμε όλα, γιατί πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε τις μαγικές ικανότητες να οδηγούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία αιτιολογία, καμία αιτία να προκαλέσει ένα τροχαίο, γιατί μπορώ να πιω και να οδηγήσω, γιατί μπορεί να είμαι κουρασμένος και νισταγμένος, αλλά εγώ ξέρω να οδηγώ, γιατί υπερεκτιμώ τις δυνατότητές μου και γι' αυτό έρχομαι, πολύ συχνά το επικαλούμε σαν κουβέντα και με το όνομά σας κύριε Ανιφαντέ, και αυτό που λέτε ότι φλερτάρουμε επικίνδυνα. Ιδιοσυγκρασία είναι ενδεχόμενα, γιατί μόνο η δική σας ιδιότητα και σαν ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής μπορείτε να απαντήσετε. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να το αναζητήσουμε πια αλλού αυτό που λέει γιατί βρε παιδιά προκαλούμε ένα τροχαίο. Λέτε εσείς ότι φλερτάρουμε με τον κίνδυνο, φλερτάρουμε με το θάνατο. Ναι, το έχω εξελίξει ακόμα λίγο παραπάνω και λέω πάμε αγκαζέ με το θάνατο και τραβάμε λίγο εμείς από εδώ, λίγο αυτός από εκεί, και μόλις μας βρει μπόσικους μας ρίχνει στο χαντάκι. Όχι μόνο σε σχέση με την οδήγηση, σε σχέση με την υγεία μας, σε σχέση γενικότερα με τη φροντίδα για τον εαυτό μας. Διότι δεν είναι μόνο η οδήγηση μία επικίνδυνη συμπεριφορά. Έχουμε και πολλές άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές και τρόπους ζωής, οι οποίες σε εμάς περιπτώσει δεν είναι ό,τι καλύτερο για τη φροντίδα του εαυτού μας και της υγείας μας. Έχει να κάνει με διατροφή, έχει να κάνει με ένα σωρό πράγματα, με τον έλεγχο της υγείας μας, με τα κοντρόλ, τους ελέγχους που πρέπει να κάνουμε και όλα αυτά. Οπότε περπατάμε αγκαζέ με το θάνατο κάθε μέρα, και αν μας βρει μπόσικους, μας ρίχνει, μας παρασέρνει. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση καθημερινά σε όλη μας, σε όλες μας τις δραστηριότητες, ούτως ώστε να κρατηθούμε εμείς στη ζωή όσο γίνεται περισσότερο, να φέρνουμε εμείς προς τη ζωή παρά να μας έρνει αυτός προς τον θάνατο. Διότι αυτό δεν το λέω εγώ, μας το δείχνει δυστυχώς η καθημερινότητα, που κάθε μέρα θρυνούμε. Κάθε μέρα σχεδόν θρυνούμε αδικοχαμένους ανθρώπους, οικογένειες που πενθούν ενώ θα μπορούσαν να μην είχαν αυτό το οδυνηρό πένθος. Δεν είναι μια ανίατη ασθένεια, είναι μια συμπεριφορά η οποία οδηγεί όμως στο θάνατο. Είναι μια συμπεριφορά. Είναι τρόπο ζωής.
Έτσι δεν λέτε, για πάρα πολλά πράγματα και εσείς από τη δική σας την πλευρά, κύριε Πουλάκη, γιατί και εσείς και ο κύριος Ανιφαντάκης είσαστε μέσα και σε όλο αυτό το κεφάλαιο που λέγεται αλκοόλ, χρήση αλκοόλ, οι διάφορες ουσίες οι οποίες βρίσκονται μέσα μας και δυστυχώς δεν έχουμε πραγματικά εκείνη την ώρα το νου μας να δούμε πράγματα, να προνοήσουμε και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε με ένα συνετό τρόπο. Και μιλάμε βέβαια για το αλκοόλ, γιατί είσαστε και στα κόπα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά και στους ακροατές μας. Με παίζουμε τον κύριο Νιφαντάκη, είμαστε και οι δύο εθελοντές. Εγώ έχω το προτέρημα να προέρχομαι από το από μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, δηλαδή αυτών που κάνουν κακή, που έκανα και που κάνουν κακή κατανάλωση αλκοόλ, ενώ ο κύριος Ανιφαντάκης έχει άλλες εμπειρίες λόγω του επαγγελματός του και ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και στην Ιταλία και εδώ. Βεβαίως είναι ένας τρόπος ζωής. Ναι, αλλά είπε το μυστικό πριν από λίγο και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Χωριό, παιδιά, πόλη, παιδιά, γονιός, παιδιά. Το παράδειγμα που παίρνει το παιδί, και βέβαια δεν θα ξεχάσω ποτέ την κουβέντα στην πρώτη μας συνάντηση, πρώτη συνέντευξη, κύριε Πουλάκη, εδώ στον 1984, όταν είπατε ότι πατέρας σε κάποια περιοχή χαστούκησε το αγόρι του κάτω των 15 επειδή δεν ήπιε την κούπα με το κρασί που τον κέρασαν. Ακριβώς δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ακριβώς εκεί ήμουν έτοιμος να εστιάσω στην κουλτούρα μας. Και επειδή η κουβέντα, η δικιά μου η άποψη δηλαδή περιστρέφεται γύρω από το αλκοόλ, πρόσφατο παράδειγμα, μιλάμε τώρα για πριν από 10 μέρες, πώς τις λένε αυτές τις γιορτές που κάνουν τα παιδιά στο λύκειο, Δευτέρα Λυκείου λοιπόν, προσκαλεσμένη θείος και θεία από μία μαθήτρια σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, για να τους βοηθήσουν κιόλας να μαζέψουν κάποια χρήματα για την εκδρομή και τα λοιπά. Οι άνθρωποι πήγαν να τιμήσουν και την Ανιψάκη να βοηθήσουν, αναγκάστηκαν να φύγουν πριν τις 11, γιατί δεν μπορούσαν να βλέπουν τα μπουκάλια, τα ουίσια και τις βότσες πάνω στα τραπέζια και τα τσιγαριλίκια, όχι μόνο απλά τσιγάρα, τσιγαριλίκια. Τα αυτοκίνητα που ήταν έξω τα είχαν οι μαθητές. Οι γονείς ήταν καλά στον καναμπέ, δεν θα μπαίναν και καν στον κόπο να πάνε να παραλάβουν τα παιδιά τους. Τώρα τα χρήματα για τα μπουκάλια τα οποία στοιχίζουν, δεν ξέρω που τα βρίσκουν τα παιδιά. Πάντως όχι από το γείτονα, μάλλον από τους γονείς. Παλαιότερο παράδειγμα, στο ίδιο χωριό πριν από μερικά χρόνια, πιτσιρικάδες πήραν μαθητές γυμνασίου, πήραν το αυτοκίνητο του μπαμπά, του ενός μπαμπά, τρακάρανε, την πλήρωσε ένα δέντρο, τραυματιστήκανε και μετά που αποθεραπεύτηκε αυτός που είχε πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά, το γιορτάσαν στο σπίτι με πάρα πολύ αλκοόλ που πήραν φωτιά και οι κουρτίνες και παραλίγο να κάνουν όλοι μαζί. Εδώ λοιπόν είναι, θέλουμε να τη λέμε κουλτούρα, είπε ο κύριος Μεϊμαράκης, όλοι νομίζουν ότι δεν θα συμβεί στο δικό τους παιδί, μα δεν ξέρουμε την ώρα που θα έρθει. Εγώ όταν ήμουνα στο αλκοόλ, έχω τα δικά μου παραδείγματα, βέβαια ενήλικας ήμουνα, αλλά με το αλκοόλ 4 μηχανές κατεστραμμένες, 5 κράνη κατεστραμμένα, πλευρά, πόδια και τα λοιπά, εντάξει, χώρια τα αυτοκίνητα καμένα, τρακαρισμένα, πληρωμένα αλλών ανθρώπων και τα λοιπά. Με το ποτό δεν μπορούμε να παίζουμε και δεν πάει να πει ότι πρέπει να πίνει κανείς κάθε μέρα για να έχει πρόβλημα ή να πίνει μεγάλες ποσότητες. Μπορεί να πιει μια φορά το χρόνο και να πιει πάρα πολύ και με την τοξική δηλητηρία που του κάνει το αλκοόλ να μείνει και στον τόπο. Και ακούμε το γνωστό, καλός και γερός κοιμήθηκε, αλλά το πρωί τον βρήκανε.
για διάφορες αιτίες που προέρχονται από το αλκοόλ. Ακόμα και ένα και δύο να πιούμε, αλλά μετά βάλουμε το κλειδί στο αυτοκίνητο ή στη μηχανή για να γυρίσουμε σπίτι μας. Και αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, να προξενήσουμε ένα τροχείο με, ό,τι, με τις όποιες συνέπειες. Τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό? Φοβόμαστε να το κουβεντιάσουμε, το ξέρετε. Τι γίνεται, φοβόμαστε να το κουβεντιάσουμε, το ξέρετε. Εμείς... και δεν θέλουμε να βγει και έξω από το σπίτι, το ξέρετε. Αυτό το κουκούλωμα είναι που μας καίει. Εμείς πριν από τον κορονοϊό, μαζί και με τον κύριο Φαντάκη και με όλο το δίκτυο ακολογίας, πραγματικά οργώσαμε το νομό Ηρακλείου και λίγο Ρέθινο και Λασίθη. Επισκεπτόμενη γυμνάσια και εκεί και όπου μας καλούσαν και ορισμένα από αυτά, παραδείγμα χάρη την άλλη Καρνασό που πήγατε πριν 2-3 μέρες, εκεί έχουμε πάει πάρα πολλές φορές και σε πολλά, πάρα πολλά, σε όλο το Ηράκλειο και σε όλο το νομό. Πάντα καλούσαμε τους γονείς. Είναι δυνατόν σε ένα γυμνάσιο λύκειο 500 μαθητών να έρχονται 5-6-8 γονείς? Πού θα ακούσουν, πού θα ενημερωθούν, αφού έτσι αλλιώς μάλλον δεν θέλουν να ενημερωθούν? Ναι, αλλά αν δεν ενημερωθούν, πώς θα κουβεντιάσουν με τα παιδιά τους? Γιατί χωρίς να κουβεντιάσεις με τα παιδιά σου, χωρίς να βάλεις όρια, τα παιδιά τα χρειάζονται τα όρια. Και σε αυτή τη φάση να σας πω ότι είμαι σίγουρα κατά κάποιους ανθρώπους, ότι εγώ είμαι ένας κακός παππούς. Γιατί εμένα μην πιστεύω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, αλλά τα όρια μου παραμένουν. Και περνάω πολύ ωραία με τα παιδιά, με τα εγγόνια μου, και περνάνε και αυτά πολύ ωραία. Γιατί το πρωί που θα τα παραλάβω, κάνουμε το πρόγραμμά μας. Πρώτο από όλα στο πρόγραμμα είναι το παιχνίδι. Τα άλλα έπονται. Το κινητό μου δεν το ακουμπάνε τα εγγόνια μου. Του μπαμπά ή της μαμάς το ακουμπάνε, το δικό μου όχι. Είναι από τότε που ήταν μωράκια, που ακόμα δεν μιλάγανε. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα, να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Πώς? Να ενημερωθούμε. Χωρίς ενημέρωση δεν πάμε παρακάτω. Να το θέλουμε, αλλά ξέρετε, μας βάλανε από κάτω και οι ρυθμοί της ζωής μας. Πάρα πολλές φορές έλεγαν κάποιοι με κύριε Πουλάκη, με κύριε Μημαράκη, κύριε Νιφαντάκη, ότι ξέρετε, εξαιτίας αυτών των αναγκών, της ανάγκης να ζήσουμε, να δουλέψουμε, γιατί πρέπει να βγούμε έξω από το σπίτι, να φέρουμε πράγματα μέσα στο σπίτι κλπ. Τα παιδιά λίγο πολύ τα παρκάραμε μέσα σε ένα σπίτι, τους δίναμε ένα παιχνίδι να παίξουν. Τα παιχνίδια βίας είναι πάρα πολλά. Οι φόρμες για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά σε ό,τι έχει να κάνει με την οδήγηση, επίσης πάρα πολλές. Υπήρχε παιχνίδι που σου έδινε πόντους επειδή θα σκότωνες κάποιον στο δρόμο. Αν ήταν παππούς ή γιαγιά, έπαιρνες ακόμα μεγαλύτερους πόντους. Αφού λοιπόν μεγαλώσαμε τα παιδιά μας με αυτόν τον τρόπο, δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε τώρα να το διορθώσουμε. Αυτό είναι το ένα ερώτημα, και κρατήστε το, κυρία Νιφαντάκη, γιατί πρέπει να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα. Και το ερώτημα για εσάς, κύριε Μημαράκη, σας παρακαλώ, μετά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πουλάκης για τον τρόπο της ζωής, θέλω να μου πείτε το εξής. Πώς είναι δυνατόν, ωστόσο, γιατί εσείς λέτε κατά κόρον το τελευταίο διάστημα ότι έχετε τις ελπίδες σας στους νέους ανθρώπους και στους νέους οδηγούς? Πιστεύετε ότι τα νέα παιδιά είναι περισσότερο μορφωμένα? Πιστεύετε ότι έχουν καλύτερα αντανακλαστικά κτλ, κτλ? Πώς γίνεται όμως αυτά τα νέα παιδιά, γιατί οι περισσότεροι θάνατοι αφορούν νέους ανθρώπους, πώς γίνεται αυτά τα νέα παιδιά να έρχονται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, να παίρνουν το δίπλωμά τους, να είναι συνετοί οδηγοί, αλλά μετά που θα πάρουν το δίπλωμα και θα το έχουν στα χέρια τους, να έχουν μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά από αυτά τα οποία τους μαθαίνετε, αυτά τα οποία τηρούσαν μαζί σας οδηγώντας, αλλά βγαίνοντας εκεί έξω στους δρόμους, να είναι κάτι διαφορετικό, ακολουθούντας άλλα παραδείγματα, αυτά τα πρότυπα τα οποία είπατε όλοι σας πριν από λίγο. Στα 37 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο στούντιο του 984, η Γέννησα Νιφαντάκης, Αλέξανδρος Μημαράκης και Αντώνης Πουλάκης. Ξεκινάω από εσάς, κύριε Μημαράκη, για να δούμε λιγάκι αυτό που είπατε. Εμείς
έχουμε εμπιστοσύνη, ή εγώ έχω εμπιστοσύνη πολύ περισσότερο, σαν εκπαιδευτής το λέτε, υποψηφίων οδηγός, τους υποψήφιους οδηγούς, τα νέα παιδιά, τα οποία και πιο μορφωμένα είναι και δείχνουν από την άλλη να μην ακολουθούν εκείνες τις γραμμές που μπορεί να έχουν ως παράδειγμα, γονεϊκό παράδειγμα. Ναι, αλλά είναι μέχρι να πάρουν το δίπλωμα. Μετά που θα πάρουν το δίπλωμα και θα μπαίνουν μόνο το στο δρόμο, και το έχουμε παρατηρήσει πολλάκις, αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο ή κάνουν ακριβώς εκείνες τις κινήσεις που έκαναν οι δικοί τους. Εδώ πώς εξηγείτε? Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από το ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Πλάκη που είπε αλήθειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα γενικά και για την ορεινή Κρήτη, για την οδήγηση, για τη συμπεριφορά. Ο κύριος Ανιφαντάκης αναφέρθηκε πολύ σε ένα παρόμοιο περιστατικό και ο γονιός της ορεινής Κρήτης νιώθει ντροπή αν το παιδί του είναι 12 ετών και δεν οδηγεί, έτσι. Όχι μόνο να φάει ξύλο για την κούπα που δεν ήπια, μπορεί να φάει ξύλο και που δεν οδηγεί. Άρα λοιπόν ο κύριος Πλάκης είπε αλήθειες. Και δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα αν δεν αναγνωρίσουμε καταρχήν το πρόβλημα. Με το να κάθεται ο γονιός λοιπόν στον καναπέ και να θεωρεί ότι κύριε Πλάκη, εμένα δεν με αγγίζει αυτό το θέμα του αλκοόλ, γιατί δεν είναι για τα παιδιά μου. Θα είναι για κάποια άλλα παιδιά, δεν είναι τα δικά μου. Γι' αυτό και δεν ενδιαφέρθηκε να πάει σε μια τέτοια γιορτή να δει τι γίνεται. Όπως και να το κάνουν λοιπόν οι γονείς, ως γονείς, πρέπει να είμαστε το παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά πώς να γίνω παράδειγμα προς μίμηση, όταν εγώ λοιπόν το φέρνω τώρα στο κομμάτι το δικό μας οδήγησης, εκπαιδεύτηκα. Ελλειπώς σε όλα μου, η μημάθεια σε όλα μου, έκανα μια εξέταση που ήταν με 15, 20, 30 λεπτά και ήταν ένα παρκάρισμα, μια οπισθοπορία, μια στροφή στα μάτια, ξεκίναμε πρώτη Δευτέρα, γιατί αυτή είναι η γενιά τώρα που κατασκοτωνόμαστε, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε μέχρι και σήμερα, στα 26 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα του εκπαιδευτή. Οπότε λοιπόν, ποιος ακριβώς θα είναι ο παράγοντας που θα αλλάξει το γονιό να τον κάνει μίμηση και όχι παράδειγμα προς αποφυγή? Γιατί η συμπεριφορά σημερινή είναι προς αποφυγή πολλών γονιών. Το παιδί λοιπόν είναι ουσιαστικά σφουγγάρει το μυαλό του και καταγράφει το τι γίνεται στο αυτοκίνητο από την πολύ μικρή ηλικία, αν φανταστείτε έτσι. Από πολύ μικρή ηλικία. Άρα, ένα πράγμα λοιπόν που θα έπρεπε να αλλάξει. Άρα, δεν του δίνετε κι εσείς το ενδιαφέρον με το σύστημα το οποίο εκπαιδεύεται αυτή την ώρα από τη δική σας την πλευρά ή με τον τρόπο που εξετάζετε για να πει ότι αυτό δεν είναι τυφλοσούρτη που πρέπει να περάσει ως εκπαίδευση, αλλά έχει να του προσφέρει κάτι. Αυτό λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι γενικά, θα συμφωνήσω και ο κ. Ανιφαντάκης μαζί μου στο κομμάτι που θα έπρεπε η ειδικότητά του να εμπλακεί σε ένα υποψήφιο ο οποίος πάει να ξεκινήσει να κάνει τη διαδικασία αυτή, γιατί έχει να κάνει και με τη ζωή του και με τον υπολείπον. Το έχει κάνει ο κ. Παναγαράκης αυτό. Εντάξει, μπορεί για λόγους μη διαφημιστικούς να μην αναφέρουμε ονόματα, σχολές κλπ. Αλλά το έχει κάνει δηλαδή με ψυχολόγο μέσα στη σχολή του για να ξέρει ποια είναι η ψυχοσύνθεση του κάθε μαθητή του και πώς θα του συμπεριφέρεται. Δεν μπορεί να φανταστείτε, κύριε Ανιφαντάκη, τι εισπράξαμε από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Συμπεριφορές που μπορεί να βλέπει έναν άνθρωπο ήρεμο, γαλήνιο, ωραίο και καλά, αλλά σε μια δύσκολη στιγμή μεταμορφώνεται. Και εκεί λοιπόν είναι που το λέω πάρα πολλές φορές στα παιδιά μου. Τώρα πλατιάζω λίγο, αλλά πρέπει να τα πούμε, ότι είναι καθαρά λοιπόν θέμα δικιάς μου συμπεριφοράς. Πώς εγώ το διαχειρίζομαι. Μπορεί άλλος οδηγός να μου κάνει μια σφήνα, ας πούμε, ή να με προκάλεσε με κάποιο τρόπο. Εγώ τι κάνω, άστον. Αυτός έκανε αυτό που κρίνει, αυτός ό,τι κάνει. Γιατί σίγουρα δεν μπορεί να συμπεριφέρει το καθένας όπως εγώ θέλω ή όπως εγώ θα συμπεριφερόμουν αν ήμουν στη θέση του και αν συνέβαινε σε μένα αυτό. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Άρα λοιπόν ξεκινάω από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Από τους γονείς καταρχήν. Άρα λοιπόν το κομμάτι παιδεία που πάρα πολλές φορές λέτε, που μπορεί να προέρχεται από εσάς, από το σχολείο, το μάθημα κυκλοφοριακής με αγωγής, οδικής ασφάλειας κλπ. Σε μόνιμη βάση, έρχεται εδώ να κολλήσει με το θέμα τρόπος ζωής, συμπεριφορά μέσα από το σπίτι, για να έρθεις να το κουμπώσεις. Κάπως έτσι το νιώθω, κυρία Ανιφαντάκη, αλλά να ολοκληρώσει ο κύριος Μαραγκής. Θέμα παιδείας δεν είναι ότι δεν έχουμε παιδεία. Και ντροπή να λέμε για τους Έλληνες ότι δεν έχουν παιδεία. Σαφώς και έχουμε παιδεία. Και το αποδεικνύουμε σε ένα στο διάλειμμα που συζητούσαμε με τον κύριο Ανιφαντάκη, γιατί έχει αυτός έτσι εμπειρία από τη Γερμανία όπως έχω και εγώ. Λέγαμε το εξής, ότι πώς γίνεται όταν θα πάρω ένα οδηγό ο οποίος οδηγεί εδώ στην Κρήτη και οδηγεί με το χύψη τρόπο, τον άλλο πρόσαλο τρόπο, τον παίρνει λοιπόν και τον πάμε στη Γερμανία και το βλέπεις και σέβεται τα πάντα. Που το έχω πει το παράδειγμα πολλές φορές μαζί και το σχολιάζουμε αρνητικά πολλές φορές. Γιατί άραγε? Άρα αυτός βρίσκει την παιδεία πού την αποκτά? Με επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος στο αεροπλάνο μέσα που είναι? Σαφώς και όχι. Την έχει μέσα του. Αλλά είναι και ο σεβασμός ο οποίος έχει σε ένα κράτος που τηρεί τους νόμους αυτούς. Γιατί από νόμους η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχει πάρα πολλούς. Ίσως και περισσότερους από άλλα κράτη. Το θέμα είναι η εφαρμογή τους. Άρα, για να μπορείς να το πιάσεις όλο αυτό το πολυδιάστατο ζήτημα, θα πρέπει να ξεκινήσεις από πολύ πολύ μικρή ηλικία στο παιδί και αστυνόμευση για το γονιό. Δεν θα λυθεί αλλιώς.
Δεν είμαστε οι κατάλληλοι εμείς οι γονείς, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα εμπνεύσουν το παιδί μας για να συνεχίσει να οδηγεί σωστά. Όταν του λες πήγαινε σε μια σχολή, βρες την πιο φτηνή σχολή που έχεις, ενώ το τηλέφωνο του κ. Νιφαντάκη μπορεί να κάνει 1.000-1.200 ευρώ, πήγαινε στην πιο φτηνιάρικη σχολή, τα κατάκα, δείξ του δάσκαλε και εγώ μετά θα του μάθω. Εγώ θα του δείξω. Εσύ είσαι ποιο. Ποιο είσαι που θα του δείξει και τι θα του δείξει. Αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Αυτό θα του δείξει. Άρα λοιπόν το καλλιεργούμε και το συνεχίζουμε. Θέλουμε κάτι τέτοιο. Τα νούμερα λένε πως όχι, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Προσωπική μου άποψη. Ο κ. Ανιφαντάκης βέβαια είναι πιο ειδικό στο κομμάτι αυτό. Και η αλήθεια αλλά πονάει. Με την ψυχολογία, κυρία Δουργεράκη, τη έχω φτιάξει κάποια καρτελάκια με λογικές και παράλογες πεπιθήσεις, κύριε Ανιφαντάκη. Στο να δούμε πώς είναι ρε παιδί μου όλο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν σε αφορά, γιατί μένεις έξω από αυτό. Δεν είναι λοιπόν τόσο χαλαρό να μάθω να οδηγώ. Όχι. Ούτε να πάω να πάρω το δίπλωμα που το ακούμε πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς όμως τώρα πολλοί γονείς λένε ότι εγώ δεν δείχνω στο παιδί μου τίποτα παρά μόνο όταν θα πάει σε μια σχολή να μάθει να οδηγεί, όχι να πάρω το δίπλωμα. Άρα έχει αλλάξει λοιπόν αυτό. Αρχίζει και γυρνάει. Πολλά παιδιά λοιπόν, και θέλω να πω στον κύριο Πουλάκη σήμερα στην ηλικία αυτή, των 18 και μετά που κάνω εγώ μάθημα και από τα 16 που κάνουμε στο 50, τα βλέπετε όταν πάνε να πιούνε, λένε εγώ θα οδηγήσω, δεν θα πιω. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και τα ατυχήματα σχετικά με τους νέους οδηγούς που οδηγούν συγκριτικά δεν είναι πάρα πολλά. Και η νέα γενιά, ναι, είναι η πιο ομορφωμένη γενιά που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλά τα παιδιά τα σημερινά. Ξαναλέω, δεν τους βαλιάζουν, δεν είναι όλοι. Σαφώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά σε γενικές γραμμές, ναι. Εγώ ελπίζω αυτά τα παιδιά και θα δείτε σε μερικά χρόνια πώς θα αλλάξει αυτό. Και αν βοηθήσουμε και εμείς οι παλιότεροι, θα αλλάξει ακόμα πιο γρήγορα. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Τώρα, κύριε Νιφαντάκη, σας ανοίξαμε πολλά κεφάλαια. Από πού θα ξεκινήσετε, δεν ξέρω. Εγώ θα ξεκινούσα από αυτό που είπατε, κυρία Δουλιεράκη, πριν, που λέγεται εικονική πραγματικότητα. Είπατε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τα video games στο σπίτι και θεωρούν ότι αυτή η πραγματικότητα είναι η πραγματική. Αλλά δυστυχώς είναι η εικονική, δηλαδή τρακάρουν 100 φορές και ξαναφεύγουν 100 φορές, σκοτώνουν 50 φορές ένα αυτό που τρέχει και ξανασηκώνεται αυτό και τρέχει. Παίρνουν πόντους, επιβραβεύονται. Ναι, όλα αυτά. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα ένα παιδί έχει γαλουχηθεί με μια εικονική πραγματικότητα, όταν βρεθεί στην πραγματική ζωή, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στους κανόνες της κανονικής ζωής. Μια φορά μιλούσα με ένα 18χρονο που είχε πάρει το δίπλωμα λίγο καιρό. Και ήμουνα μέσα όταν οδηγούσα και είδα ότι είχε μια χαλαρή οδήγηση, δηλαδή τα στόπεδα τα πρόσεχε από εδώ από εκεί. Τι λέω, κοίταξε να δεις, εδώ το ατύχημα δεν πάει πίσω. Όταν τρακάρεις ή άμα χτυπήσεις κάποιον, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τραυματίζεις κάποιον ή κάνεις μια ζημιά. Δεν είναι όπως το video game που ξανασηκώνεται και φεύγει. Εάν όμως το παιδί και πάρα πολλά παιδιά τώρα έχουν γαλουχηθεί με την εικονική πραγματικότητα, έχουν πραγματικά δυσκολίες να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και ίσως και αυτός να είναι ένας λόγος που καταφεύγουν στις ουσίες, διότι η ουσία κάπως μου φτιάχνει ένα καλύτερο κόσμο, στιγμιαία. Οπότε δεν αντέχω την πραγματικότητα όπως τη βλέπω και φτιάχνω μέσα στο μυαλό μου, είτε με τα τσιγαρλίκια, είτε με το αλκοόλ, είτε με άλλα θέματα, έναν κόσμο που στιγμιαία τουλάχιστον μου αρέσει καλύτερα. Είναι σύνθετο το θέμα. Το θέμα είναι σύνθετο και έχουμε όλη ευθύνη. Εγώ χωρίζω την κοινωνία σε δύο μέρη, στους ενήλικες και στους ανήλικους. Διότι εμείς οι ενήλικες έχουμε ευθύνη και έχουμε ευθύνη συνολικά και συλλογικά. Με βάση το αφρικάνικο ρητό που λέει ότι για να μεγαλώσει ένα παιδί χρειάζεται ένα χωριό, δεν χρειάζεται δύο γονείς. Παλιά τα χωριά μας, οι ενήλικες ήταν υπεύθυνοι για όλα τα παιδιά του χωριού, τα οποία πέσανε ελεύθερα στο χωριό, στα χωράφια κτλ. Τώρα έχουμε εξατομικεύσει τα πάντα και ο κάθε γονιός προσέχει το δικό του παιδί και δεν τον ενδιαφέρει αν το διπλανό παιδί έχει κάποιο πρόβλημα. Λέει, μα το παιδί μου είναι μια χαρά, δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν είναι έτσι. Σε ενδιαφέρει γιατί ζεις σε μια κοινότητα. Το παιδάκι, το μωράκι που σκοτώθηκε πριν πόσο δύο μήνες στην Αθήνα στα χέρια του παππού του ήταν θύμα ενός οδηγού μοτοσυκλέτας ο οποίος είχε υψηλή αλκοολεμία. Βέβαια έκανε και ο παππούς το λάθος του, αλλά το παιδάκι αυτό είναι ένα από τα θύματα του αλκοόλ. Γι' αυτό λέμε ότι το αλκοόλ δυνητικά αφορά όλους μας, γιατί όλοι μας δυνητικά μπορεί να είμαστε θύματα ενός πιωμένου, όχι ενός αλκοολικού, ενός οδηγού που έχει πιει, γιατί έχει μεγάλη διαφορά, διότι το Σάββατο το βράδυ 90% των οδηγών έχουν πιει, αλλά δεν είναι αλκοολικοί όλοι αυτοί, έτσι. Οπότε δυνητικά μπορεί να πέσουμε όλοι θύμα ενός οδηγού που έχει πιει, όπως το μωράκι αυτό που δεν έφταιγε τίποτα. Αυτό το μωρό να το έχουμε σαν παράδειγμα. Όταν οδηγούμε και φεύγουμε από την ταβέρνα και είμαστε γονείς με παιδιά μέσα στα μάξιμα, στα παιδιά μας να τα πάμε με ασφάλεια στο σπίτι. Οδηγούμε με ασφάλεια μετά από την ταβέρνα. Δεν είμαστε αλκοολικοί. Είμαστε οικογενειάρχες που έχουμε πάει να γλεντήσουμε με την παρέα μας και έχουμε πιει 3-4-5 ποτήρια. Αυτό όμως μας έχει μια αλκοολεμία που είναι πάνω από το 1. Είναι ένα υψηλό βαθμό δηλαδή αλκοόλ στο αίμα, το οποίο επηρεάζει τον εγκέφαλο,
στα δέκατα του δευτερολέπτου που χρειάζονται για να πατήσω φρένο, για να κάνω μια γρήγορη, να έχω μια γρήγορη αντίδραση στην περίπτωση κινδύνου. Γιατί αυτό μετράει για το ατύχημα. Η ταχύτητα των αντιδράσεων που έχει ο άνθρωπος και οι οποίες βέβαια με τις οποιοδήποτε ουσίες επιβραδύνονται τραγικά. Και έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε κάθε μέρα. Μάλιστα. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε ένα ερώτημα, κυρία Νιφαντάκη? Εγώ είμαι η καλύτερη οδηγός. Ξέρω να οδηγάω πολύ καλύτερα από εσάς. Ξέρω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα στο δρόμο πολύ καλύτερα από εσάς. Αλλά όχι με την έννοια της πρόληψης, ότι θα προσπαθήσω να καταλάβω πώς θα συμπεριφερθεί ο οδηγός που προηγείται, ο οδηγός που έρχεται κλπ. Αλλά κυρίως με αυτό που είπε ο κύριος Μημαρέκης πριν από λίγο, ότι γιατί ο Γιάννης Ωνιφαντάκης εμένα με προσπέρασε. Εγώ είμαι καλύτερη οδηγός, άρα πρέπει να τον προσπεράσω. Αυτό πώς εξηγείται? Αν μπορείτε με δύο κουβέντες, ανοίγω κεφάλαια, αλλά με δύο κουβέντες για να καταλάβω. Με δύο κουβέντες θα πρέπει να δούμε το ψυχολογικό προφίλ αυτού του ατόμου και γιατί η αντίληψή του απέχει τόσο πολύ από την πραγματικότητα. Είναι μια αυτοαντίληψη αυτή, η οποία αν τη σκεφτούμε κατά το μέσον όρο, δεν μπορούμε να αυτοπροσδιοριστούμε. Μου θυμίζεται όμως ένα φίλο ταξιτζή, ένα παλιό ταξιτζή, δεν είναι πια στη ζωή, τον Γιάννη τον Γκάργατζη, ο οποίος οδηγούσε, είχε πολλά χρόνια στην πλάτη οδηγήματος και μεγάλη εμπειρία, και έλεγε κάθε μέρα: κάνω το σταυρό μου. Μπαίνω στο ταξί κάθε πρωί και κάνω το σταυρό μου. Του λέω: γιατί, κύριε Γιάννη? Μου λέει: γιατί δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Ποιος θα μου κόψει το στόπ, ποιος θα μου κόψει την προτεραιότητα, ποιος θα πέσει απάνω μου. Εγώ μπορεί να οδηγάω τέλεια, αυτό που λέτε εσείς. Αλλά δεν ξέρω ο άλλος, και στην καθημερινότητα δεν ξέρω με ο άλλος τι θα κάνει. Οπότε το είμαι εγώ η καλύτερη, ο καλύτερος οδηγός, δυστυχώς δεν με κατοχυρώνει από κανένα κίνδυνο. Και αυτό μας το βεβαιώνει ο κύριος Μημαράκης εδώ, ότι εγώ μπορεί να είμαι ο τέλειος γενικότερα στη ζωή. Δεν ζούμε μόνοι μας σε ένα πλανήτη, δεν είμαστε ο μικρός πρίγκιπας να ζούμε μόνοι μας σε ένα πλανήτη. Ζούμε σε μια πόλη η οποία έχει μια άναρχη οδήγηση, η οποία έχει ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο, η οποία έχει τις χείριστες υποδομές της ασφάλτου και του οδοστρώματος, και για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να είμαστε ακόμα παραπάνω προσεκτικοί. Διότι όποιος πρόσφατα έτυχε να πάω ένα ταξίδι στη Βόρεια Ελλάδα και ένιωσα ντροπή το ότι είμαι κριτικός και ότι εμείς εδώ οδηγούμε σε κατσικόδρομους. Γιατί αν συγκρίνουμε ότι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ιγουμενίτσα μέχρι την Καλαμάτα υπάρχουν φοβεροί αυτοκινητόδρομοι και εμείς εδώ έχουμε ακόμα κάτι κατσικόδρομους στην Κρήτη με τόσο τουρισμό, με τόση κίνηση, νιώθεις ντροπή και νιώθεις απόγνωση και λες: γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα παιδιά ενός άλλου Θεού στην Κρήτη και έχουμε αυτή την άθλια κατάσταση και ακούμε υποσχέσεις επί υποσχέσεων και σκοτωνόμαστε κάθε μέρα? Είναι λοιπόν ότι επειδή ακριβώς εδώ στην Κρήτη έχουμε άθλιες συνθήκες του οδικού δικτύου, θα πρέπει να είμαστε τρεις φορές πιο προσεκτικοί και όχι να θεωρούμαστε ότι είμαστε έτσι ή αλλιώς. Οπότε αυτός που ήρθε αυτό του τέλειο οδηγό μπορεί και να είναι προς Θεού, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά θα πρέπει να κάνει ένα τεστ ως προς την επαφή του με την πραγματικότητα. Δεν είναι αρκετό αυτό. Ξέρετε, φέρατε ένα παράδειγμα πριν από λίγο για αυτόν τον οδηγό ταξί που έχει φύγει από τη ζωή, ότι έκανε το σταυρό του κάθε φορά που έμπαινε μέσα στο αμάξι του. Προχθές βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ είδα μια κυρία η οποία έβαζε μπροστά το αμάξι και έκανε το σταυρό της. Στην αρχή χαμογέλασα και χαμογέλασα από μόνη μου και γύρισα το κεφάλι από την άλλη ειρωνικά, για να μην με δει, να μην δει το ειρωνικό χαμόγελο λέγοντας: κοίτα να δεις. Κι όμως, να, μπορεί να είναι μεγάλη αλήθεια. Κάνω το σταυρό μου γιατί δεν ξέρω τι θα μου τύχει παρακάτω με αυτό το οποίο θα κάνω. Υπάρχει εξήγηση για όλα. Νομίζω πια. Και κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος εν πάση περιπτώσει είναι θρήσκος και επικαλείται μία έξωθεν βοήθεια, θέτει τον εαυτό του στη θέση ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν είμαι τέλειος και δεν μπορώ να αποφύγω το απρόβλεπτο. Οπότε προσέχει διπλά. Διότι μπορεί να αυτός που κάνει το σταυρό του λέει: δεν ξέρω τι μπορεί να μου τύχει. Ας να βοηθήσει ο Κύριος να μην μου τύχει ένα ποδιά. Οπότε θέτει τον εαυτό του σε μία συνθήκη εγρήγορσης να προσέχει τα ανάποδα πράγματα που μπορεί να του τύχουν κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Χωρίς να μας φοβείς βέβαια αυτό, διότι δεν θα πρέπει να τρομοκρατηθούμε. Θα πρέπει να είμαστε απλά σε εγρήγορση. Για μείνετε σε αυτά τα ανάποδα. Θέλω να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε πάρα πολύ σωστά ο κύριος Ανιφαντάκης. Όντως λοιπόν για το αλκοόλ θέλω να μείνω, γιατί έχουμε ένα θέμα στην Κρήτη με το αλκοόλ και με την ταχύτητα.
Λοιπόν, προσέξτε κύριε Ανιφαντάκη, τώρα αυτό που είπατε όσον αφορά το χρόνο λοιπόν αντίδρασης, που χρειάζεται ένας μέσος άνθρωπος ο οποίος είναι η ηλικία του σε νορμάλ, είναι η υγεία του μια χαρά. Αυτός λοιπόν, κάτω από νορμάλ συνθήκες, χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο από τη στιγμή που το μάτι θα δει το οπτικό ερέθισμα, θα φύγει εντολή από το μάτι, θα πάει στον εγκέφαλο, από τον εγκέφαλο θα σκεφτεί τι πρέπει να κάνει, θα δώσει εντολή στο μυϊκό σύστημα και θα πατήσει το φρένο. Αυτό το χρόνο ψάχνω. Όχι πότε θα σταματήσει τα μάξη, αυτό το χρόνο που έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό λοιπόν κάτω από κανονικές συνθήκες και ένα υγιή άτομο είναι ένα δευτερόλεπτο. Τι σημαίνει ένα δευτερόλεπτο? Αν πούμε λοιπόν το αυτοκίνητο κινείται με μια ταχύτητα 50 χιλιόμετρων, θα πάρω τη δεκάδα των χιλιόμετρων και την πολλαπλασιάσω επί 3. Δηλαδή 3, 5, 15. Τι είναι το 15? Είναι 15 μέτρα. Τα οποία μεσολάβησαν, πέρασαν, διένυσε το αυτοκίνητό μου από τη στιγμή που εγώ είδα αυτό το ερέθισμα, δηλαδή την μπάλα με το παιδί στο δρόμο πετάγεται ή το οτιδήποτε, μέχρι που πάτησα το φρένο. Όταν λοιπόν εγώ έχω κάνει κατανάλωση αλκοόλ ή άλλες ουσίες ή χάπια με υπνηλίες και οτιδήποτε, αυτός ο χρόνος τι γίνεται, αυξάνεται. Άρα το ένα γίνεται 2-3. Και σας είπα ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κάθε οδηγός που οδηγεί τώρα, να δει τώρα το κατράν του, να δει με πόσο πηγαίνει, να πάρει τη δεκάδα να την πολλαπλασιάσει για να δει πόσα μέτρα θέλει προκειμένου αυτός να αντιληφθεί αυτό και να πατήσει το φρένο. Άλλη απόσταση θα σταματήσει το αυτοκίνητο. Βλέπετε λοιπόν πόσο τραγικό είναι αυτό, κυρία Δουλκεράκη. Αν έχω εγώ ήδη εκφύσεως το ένα δευτερόλεπτο και το προσθέτω γιατί έχω αλκοόλ, γιατί έχω πάρει χαπιά υπνηλίας, γιατί έχω κάνει χρήση ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο, και αυξάνεται αυτός ο χρόνος. Καταλαβαίνετε πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι. Γι' αυτό έχουμε πολλές λοιπόν μικροσυγκρούσεις και μες στην πόλη. Γιατί αυτό το δευτερόλεπτο δεν προλαβαίνει να το ελέγξει. Το αυτοκίνητο σου έχει κάνει αυτά τα μέτρα, άρα λοιπόν έχω τρακάρει. Είναι πολύ βασικό στο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Για να δούμε πώς επηρεάζει τελικά ο ανθρώπινος παράγοντας σε αυτό. Θεωρείται λοιπόν, όπως έλεγε ο κύριος Ανιφαντάκης, είμαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν υπάρχει καλύτερος από σένα. Η οδήγηση ανακαλύφθηκε μόλις εσύ έβγαλες το δίπλωμα. Θα το πω και αυτό. Ναι, είσαι ο καλύτερος. Αλλά οι υπόλοιποι είναι όμως. Είναι. Ορίστε. Εφόσον είναι ο καλύτερος, οι άλλοι δεν είναι σαν και σένα καλύτεροι. Οπότε δεν είναι χειρότεροι όλοι οι άλλοι. Οπότε επειδή είσαι ο καλύτερος και οι άλλοι είναι χειρότεροι, είναι εξίσωση αυτή. Σωστά. Κύριε Μημαράκη. Οπότε επειδή όλοι οι άλλοι είναι χειρότεροι από σένα, θα πρέπει διπλά να προσέχεις και τριπλά. Κάτι άλλο μου σχετικά με το χρόνο, με το αλκοόλ. Όταν είμαστε, οδηγούμε υποκατανάλωση αλκοόλ, χάνουμε την πλευρική μας όραση. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες έχουμε περίπου 120 μοίρες ακτίνα που μπορούν τα μάτια μας δεξιά και αριστερά να βλέπουν. Όταν έχουμε πιει αλκοόλ, βλέπουμε σαν με παροπίδες μόνο μπροστά μας. Και αυτό βέβαια για το οδήγημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ να σας πω ότι όταν οδηγώ Σάββατο βράδυ, οδηγώ πιο προσεκτικά, πιο φοβισμένα, διότι ξέρω ότι το 80% των συνοδηγών μου που είναι στο οδόστρωμα οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ και προσέχω διπλά και τριπλά, διότι δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Κύριε Πουλάκη. Λοιπόν, είχαμε αφήσει κάποια λίγα πράγματα, δηλαδή όσον αφορά, για να τελειώνουμε με τους γονείς και τα σχολεία. Υπάρχουν σε όλα τα σχολεία λοιπόν σύλλογοι γονέων και κηδεμών. Από όσο ακούω και βλέπω, ελάχιστοι γονείς είναι που παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις, ακόμα και όταν πηγαίνουν για τους ελέγχους κτλ. Τους ενδιαφέρει αν έχουν κοσάρια, δεκάρια, δεκαπεντάρια, αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη κουβέντα με τους αρμόδιους καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους κτλ. Ένα είναι αυτό. Και στις εκλογές που κάνουν, στους περισσότερους συλλόγους ψάχνουν να βρουν ποιους θα βάλουν υποψήφιους για να είναι στο σύλλογο, τον δικό τους στο σύλλογο, να ενδιαφερθούν για τα παιδιά τους. Το μήνυμα δηλαδή είναι μην τα αφήνετε στον αυτόματο, αυτό θέλετε φυσικά, να πείτε. Φυσικά, ο καναμπές κάνει καλά τη δουλειά του και μας αφήνει δεν και είναι, να αναπαυόμαστε. Δεν είναι καναπές, με συγχωρείτε, μην το ισοπεδώνουμε όλο καναπές, γιατί σήμερα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο, γιατί οι απαιτήσεις και οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, διότι αν βγεις έξω και δεν κάνεις υποχωρήσεις μέσα στον χώρο της εργασίας, ενδεχόμενα να χάσεις τη δουλειά σου και αυτό θα είναι σε βάρος της οικονομίας και του προϋπολογισμού της οικογένειας. Μην το λέμε μόνο καναπέ, έχουν αλλάξει τα δεδομένα μας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Πουλάκη. Λοιπόν, και ο κύριος Μεϊμαράκης και ο κύριος Ανιφαντάκης αναφερθήκαν ότι φεύγουν οι οδηγοί από εδώ και πάνε στην Ευρώπη, που υποτίθεται ότι ανήκουμε κι εμείς και είμαστε Ευρωπαίοι, και εκεί οδηγούν περίφημα τηρώντας τους κανόνες. Εδώ γιατί εκεί υπάρχει επίβλεψη, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει τιμωρία. Εδώ λοιπόν γιατί να τηρούν τους κανόνες? Και λέμε τώρα για τα σχολεία, για αυτά που κάνουν τις γιορτές, τα πάρτι και τα λοιπά. Δεν τα ξέρουν που γίνονται αυτά? Δεν ξέρουν ότι είναι 14 χρονών, 16, 17 χρονών παιδιά?
Τα περισσότερα τροχεία με αλκοόλ και τα λοιπά γίνονται τα ξημερώματα. Δεν ξέρουν από ποια κέντρα διασκέδασης φεύγουν αυτοί που σκοτώνονται. Αστυνόμευση λοιπόν λέτε. Μόνο αστυνόμευση. Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν οι νόμοι, όπως είπε ο κύριος Μημεράκης, έχουμε και παραπάνω νόμους από ό,τι άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Και να μην τηρούμε τίποτα από αυτούς. Δηλαδή δεν υπάρχουν εισαγγελείς. Γιατί έχουμε τόσα που γίνονται με μαθητές που στρέχουν στα νοσοκομεία, έχουμε και θανάτους. Γιατί δεν διώκονται οι γονείς βάσει του νόμου. Βάσει του νόμου. Γιατί δεν διώκονται οι γονείς. Παραβγαίνουν και από πάνω σε πολλές περιπτώσεις. Κύριε Πουλάκη, ξέρετε, επειδή εμένα ο χρόνος μου με πιέζει, δυστυχώς, μέσα σε μισό λεπτό, μαζί με τις ευχές σας, τι είναι αυτό που λέτε σε μένα ναι, αυτή την ώρα, δεν θα πω σε κανέναν άλλο, τι είναι αυτό που λέτε σε μένα ναι, αυτή την ώρα, για να φροντίσω να είμαι εντάξει και να γλιτώσει έστω και μία ανθρώπινη ζωή. Καλές γιορτές λοιπόν. Και οι γιορτές θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι έχουμε μαζόξεις, πως λένε αλλού τις λένε, μπας περιπτώσει, το αλκοόλ ρέει άφθονο, και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι μπορεί να διασκεδάσει και μάλιστα πολύ καλύτερα χωρίς αλκοόλ. Εμείς πάντως στις 28 του Γενάρη, Κυριακή μεσημέρι, θα κόψουμε την πίτα μας σε κέντρο διασκέδασης και είστε καλεσμένοι και όποιοι μας ακούνε, να δείτε πως διασκεδάζουν τα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ χωρίς αλκοόλ με αναψυκτικά νερά. Προσωπικά το ξέρω γιατί δεν πίνω. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά ήδη το είπατε και ο χρόνος σας εξέπνευσε, οπότε θα έχουμε κάποια άλλη. Κύριε Νιφαντάκη, ευκαιρία. Όταν ευχόμαστε αυτές τις μέρες καλές γιορτές, υγεία και χαρά, θα πρέπει να το εφαρμόζουμε. Θα ακούσουμε και θα πούμε αυτές τις μέρες πολύ όμορφες ευχές, και η ευχή είναι να μην μείνουν ευχές, αλλά να τις εφαρμόσουμε σε πραγματικότητα. Οπότε τα χρόνια πολλά να είναι χρόνια πολλά, υγεία και χαρά να είναι και υγεία, να είναι και χαρά, αλλά αυτά δεν έρχονται μόνα τους. Οι ευχές, για να γίνουν ευχές, πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Στην Αθηνά και Χειρακίνη, λέγανε οι αρχαίοι. Χρόνια μας πολλά. Κύριε Μημαράκη. Στο ίδιο πλαίσιο θα κινηθώ και εγώ, να ευχηθώ να περάσουμε τις πολύ όμορφες γιορτές, ανέμαχτες, να μην έχουμε άλλους νεκρούς. Ένα μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας, την οποία θα πρέπει να αλλάξουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε και να το κάνουμε, δεν είναι τίποτα. Και να πω για άλλη μια φορά ότι η ζωή είναι γεμάτη στιγμές. Ας τις ζήσουμε λοιπόν αυτές τις στιγμές και να μην φύγουμε από ένα τροχαίο αθάνατο, που είναι πιο άδικο θάνατος που μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και να είμαστε του χρόνου όλοι εδώ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις.